Ποιος είναι, ρε παιδάκι. Παρακαλώ. Ανοίχτε, ανοίχτε. Σίγουρα. Ωχ, ρε, γνωστή, γνωστή φωνή. Περάστε, κύριε. Περάστε. Να τα πούμε. Έλα, ρε μάγκα. Ρε, φίλε. Λοιπόν. Τι έκανες εδώ πέρα, ρε. Δεν έχουμε δει τίποτα ακόμα. Τίποτα. Αμάν. Λοιπόν, μπεζέρισα να στο φέρω. Αλλά άξιζε τον κόπο. Τι έκανε τρεφότη εδώ πέρα. Καλησπέρα σε όλους. Για άλλη μια φορά, Φώτη Βνέζη, για άλλη μια φορά, για άλλη μια φορά. Γεια σας, γεια σας. Άμα. Σε καινούργιες περιπέτειες με το φίλο μας τον Ιρέα. Πω. Τι έκανες εδώ, ρε μαγκάνα. Άμα. Ρε Φωτάρα. Εντάξει, φιλές, φίλε. Συγχαρητήρια. Να είσαι καλά, εγώ. Έχω πάθει πλάκα. Δηλαδή, εδώ ο άνθρωπος έχει πάει σε άλλο level το κομμάτι της συλλογής. Δηλαδή, μας έχει φέρει ένα εξαιρετικό διόραμα, το οποίο, ρε φίλε, δεν ξέρω τι να πω. Δηλαδή, πραγματικά σε ταξιδεύει, έτσι. Λοιπόν, να πούμε καταρχήν ότι αν δεν το ζήταγες, δεν θα το έκανα. Για μια φορά, εγώ θα το λέω πάντα. Ο φίλος μου, ο Παναγιώτης, το ζήτησε. Λοιπόν, μου ζήτησε κάτι για Avengers. Mm-hmm. Δεν με πίεσε ποτέ. Έτσι. Και όταν τα κάνεις αυτά τα πράγματα από την καρδιά σου, βγαίνουν ωραίες δημιουργίες. Ούτε εγώ το ήξερα ότι θα μου βγει τόσο ωραίο. Χάρηκα και εγώ μαζί με εσένα. Τι θέλεις να πούμε. Καταρχήν, θυμάμαι και έχω κρατήσει μια φράση σου, έτσι, το οποίο το είχαμε πει όταν πρωτογνωριστήκαμε, ναι. Που μου είχες πει, ρε παιδί μου, ότι το νόημα που μοιάζουν οι φιγούρες με τους ηθοποιούς. Είναι γιατί θες να φέρεις τον ηθοποιό στο σπίτι σου. Μπράβο. Εδώ τώρα τι μας έχεις κάνει τώρα. Σου φέρα όλη την ταινία. Ναι, ρε. Μας έφερες όλο το σκηνικό σε ένα ράφι, ρε. Ναι. Καταλαβαίνεις, ναι, τώρα. Ναι. Δηλαδή, είναι αυτό που λέμε, ξέρω εγώ, εμείς οι συλλέκτες, ρε παιδί μου, ότι μπορείς να σταματήσεις ποτέ. Μπορείς να φτάσεις. Όχι, γιατί κοιτάξτε εδώ τώρα τι γίνεται τώρα, έτσι. Δεν αγοράζεις μόνο μια φιγούρα. Μπορείς να φτιάξεις και να φτιάξει ένα ωραίο διόραμα στο ράφι σου, ακριβώς στο μέγεθος. Γιατί πάμε, ένα έκτο προσαρμοσμένο στο ράφι. Ακριβώς. Μου έχεις μιλήσει για αριθμό φιγούρων, μου έχεις μιλήσει για εκατοστά, μου έχεις δώσει νούμερα. Έτσι. Και μου έχεις δώσει δηλαδή κάποιες πληροφορίες. Μου είπες το θέμα που θέλεις, το προχωρήσαμε. Ναι, γιατί δεν υπάρχει. Αυτό αυτή τη στιγμή τώρα που έχουμε φτιάξει, φίλε. Όχι, είναι κάτι μοναδικό. Είναι κάτι μοναδικό, δεν υπάρχει. Ναι, εντάξει, είναι δημιουργία εξ ολοκλήρου MF Collectibles. Ναι. Να πούμε ότι τα χρώματα εδώ πάνω στην έκρηξη τα έχει κάνει ο Ηρακλής Αλτός. Ωραία. Πολύ καλός. Κάνει και... Μιλάμε τώρα τα χρώματα, μιλάς τώρα για το βάψιμο εδώ πέρα σε αυτό το κομμάτι. Το χρωματισμό πάνω. Το χρωματισμό, είναι ο Βάμβακα αυτό που έχουμε φτιάξει. Έλα. Φέτης έκρηξης, ναι. Ηρακλής Αλτός. Εντάξει. Και όλα τα υπόλοιπα εξ ολοκλήρου, σύλληψη δική μου, εκτέλεση δική μου. Εντάξει, αυτό το πράγμα δεν το λες εκτέλεση εδώ μεταξύ. Είναι εργοτέχνης, δεν είναι. Θα πούμε ότι υπάρχουν κανονικά θράψματα επάνω στην έκρηξη. Παντού εδώ που και αν θέλετε να δείτε ότι υπάρχουν κομμάτι-κομμάτι φτιαγμένα όλα, κολλημένα όλα με το χέρι. Ερείπια, καλώδια, κομμένες σωλήνες, πραγματικοί έτσι χάλκινες σωλήνες. Το διόραμα λειτουργεί με τηλεχειριστήριο, με LED φώτα. Από εκεί και από εδώ, εντάξει. Να το κλείνεις, δηλαδή το βάζεις στην πρίζα, ναι, και παίζεις μετά μπαλίτσα με το τηλεκοντρόλ. Από το ράφι σου, ναι, θες να το ανοίξεις και θες να ξέρω να ανοίγουμε τα φώτα μας. Σωστός. Ναι, έχει κάποιες λειτουργίες fade, strobe και το 100%. Επίσης, μειώνεις και την ένταση. Α, έχεις και τέτοια μπαλίτσα, ναι. Έλα ρε. Αν θέλεις, όπως θέλεις, να.
Ποιο είναι πιο τώρα καταπράγθηκε η έκρηξη, ξέρω εγώ. Ναι, ναι, ναι. Όχι, εμείς θέλουμε να είναι τούμπανο. Τούμπανο, τούμπανο. Ωραία. Θέλουμε να την εκτελέσουμε την έκρηξη κανονικά. Πω, πω. Πολύ ωραία. Άρα είμαστε, ήρθε η ώρα να το βάλουμε στο ράφι. Ναι. Και να δούμε το αποτέλεσμα με τις φιγούρες απάνω. Έτσι όπως πρέπει. Πάμε να στήσουμε δηλαδή μια μάχη τώρα. Σωστός. Που εξελίσσεται εκείνη τη στιγμή. Θα τον κάνουμε το Θάνο. θα κλαίει. θα τον κάνουμε να ξεχάσει το όνομά του, φίλε τον. Να με δω. Πρόχειρα, ήμασταν λίγο απροετοίμαστοι για το... με τις φιγούρες μας, με τα χεράκια μας, με τα κεφαλάκια μας, με τα κράνη μας. Δεν είχαμε προετοιμαστεί καλά. Είναι σε κουτιά, καταλαβαίνετε εσείς, ξέρετε οι συλλέκτες. Και τα κουτιά καμιά φορά είναι βαθιά χωμένα κάπου και άντε τώρα να τα βγάλεις. Με αυτά που είχαμε βέβαια, δημιουργήσαμε τη σκηνή αυτή στο διόραμά μας. Κάτσε να ανοίξουμε. Είναι αρκετός ο φωτισμός για να φανεί πιο όμορφο το εφέ της έκρηξης, αλλά ορίστε, μια σκηνή που όλοι γνωρίζουμε. Λέγε. Τι να πω ρε φίλε, δηλαδή, εντάξει, το έπαιξες τι... μπάλα τρελή. Το ετοιμάσαμε. Τρελή μπάλα έπαιξες. Τι να πω, δηλαδή, εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένος. Συγχαρητήρια καταρχήν. Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Σου εύχομαι να σου έρθουν να δουν το βίντεο και να σου έρθουν πάρα πολλές παραγγελίες γιατί το αξίζει. Ασχελώς. Πραγματικά θα το δείτε και εσείς στο βίντεο. Αν και πάλι θα το ξαναπώ για μια απολωστή φορά ότι δεν μπορείς να το πιάσεις το απόλυτο. Δηλαδή ναι. Αυτό που βλέπουμε εδώ δεν μπορούμε να το δούμε στο βίντεο δυστυχώς. Αλλά τουλάχιστον είναι κάτι διαφορετικό. Δηλαδή, αν κάτσετε και δείτε τώρα έτσι, το ράφι αυτό που είναι με το διόραμα και το άλλο που δεν έχει διόραμα, καταλαβαίνετε τη διαφορά. Μπαίνεις κατευθείαν σε ένα mood άλλο, σε ένα διαφορετικό κόσμο. Ξεκινάς, βλέπεις χαλάσματα, κρίξεις,
και τις φιγούρες σου να υπάρχουν εκεί μέσα. Όπως του είπα πριν, σαν είναι ιδρύο. Ναι, μόνο ναι, που τα ψάρια ναι, δεν είναι ζωντανά. Ναι, ναι, ναι. Αν και για μας είναι ζωντανά αυτά εδώ τα ψάρια. Να θυμίσουμε ότι όπως έγινε και εδώ πέρα στην κατασκευή που κάναμε εδώ, φτιάχνει το διόραμα ακριβώς στο μέγεθος που θέλετε, ανάλογα με το ράφι που έχετε, έτσι, ανάλογα με το χώρο που έχετε, ανάλογα τις φιγούρες. Δηλαδή παίζει μπάλα τα πάντα. Π.χ. ο Παναγιώτης μου είπε: θέλω, έχω ρεύμα, θέλω και μια κρυξούλα. Μπα. Έτσι. Μου το είπε. Δηλαδή έγινε πολύ custom η δουλειά, έτσι. Δηλαδή πέρα από τις φιγούρες που κάνουμε custom, ναι, κάνεις custom, περάσαμε τώρα και στα διοράματα. Ναι. Έτσι. Χάρη σε σένα, ξέρεις, μου σήμερα βάλει στην πρίζα. Και θα έχουμε κι άλλα, έτσι, γιατί σκεφτείτε ότι εδώ συγκεκριμένα, άσχετα τι άλλα επιπλέον θα κάνει ο Φώτης, ναι, σε κάθε ράφι θα κάνουμε ένα σκηνικό. Θα φτιάξουμε δηλαδή ένα σκηνικό στο κάθε ράφι μας. Και χάρη στη συνεργασία αυτή με τον Παναγιώτη, θα ξεκινήσω κι εγώ ένα νέο section στο κανάλι με θέματα τα διοράματα, και τον ευχαριστώ πολύ, δηλαδή. Να πω, είναι... Μην ξεχνάτε λοιπόν, κάνουμε like στο βίντεο. Στην περιγραφή θα βρείτε το κανάλι του Φώτη, το MF Collectibles. Ευχαριστώ. Θα αρχίσω και θα μιλάω και εγώ στα αγγλικά στο τέλος. Collectibles. Collectibles. Άρε κουπάλα. Λοιπόν, κάνουμε γραφή και εδώ φυσικά και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Μπράβο.